Παράθυρο διαλόγου επιχειρεί να ανοίξει η γαλλική κυβέρνηση μετά το κύμα βίας που συγκλώνησε τη χώρα στις διαδηλώσεις των κίτρινων γυλαίκων που διαμαρτύρονται για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Οι αρχηγοί των κομμάτων όμως διατυπώνουν επιφυλάξεις. Οι φόροι θα επιβληθούν τον Ιανουάριο. Προϋπόθεση για την έναρξη διαλόγου είναι να παγώσουν. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να υπάρξει μια αξιόπιστη συζήτηση. Στο ίδιο μήκος και οι δηλώσεις του Λοράν Βοκέ των Ρεπουμπλικάνων. Πρέπει να διενεργηθεί δημοψήφισμα για την οριστική επίλυση αυτών των ζητημάτων, να επιτρέψει ο πρόεδρος τους Γάλλους να εκφραστούν για να αρθεί το αδιέξοδο. Διάλυση της Βουλής και πρόωρη προσφυγή στις κάλπες ζητούν από τον Μακρόν, η Μαρίν Λεπέν και ο ηγέτης της ανυπότακτης Γαλλίας Ζαν-Λουκ Μελανσόν. Η έξοδος πρέπει να ξεκινήσει από την κορυφή, λέω στο Μακρόν, μην είσαι ξεροκέφαλος, ακύρωσε τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ήδηξε εμπιστοσύνη στο λαό και κάνε εκλογές. Η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές κύμα ταραχών. Μια 80χρονη που τραυματίστηκε από δακρυγόνο μέσα στο σπίτι της υπέκυψε. Στους δρόμους της Γαλλίας βγήκαν και τα ασθενοφόρα. Οι εργαζόμενοι στα παραϊατρικά επαγγέλματα ζητούν την αναστολή της μεταρρύθμισης που προωθείται σχετικά με τη χρηματοδότηση της μετακίνησης των ασθενοφόρων.